Έχουμε στην επικοινωνία μας την κυρία Λένα Δημητριάδου, εκπαιδευτικό, με την οποία θα συζητήσουμε μαζί της για τις εκδηλώσεις που ετοιμάζουν για το Σαββατοκύριακο για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση και την απελευθέρωση της Ελλάδος. Κυρία Δημητριάδου, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται σε συνεργασία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι, των δύο διευθύνσεων, της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τιμαθίας και σε συνεργασία με το τρίτο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει στη Βέρεια, καθώς και με τους δήμους Βέρειας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας. Μάλιστα. Οι τρεις δήμοι λοιπόν με τις δύο περιφέρειες της εκπαίδευσης, τις δύο διευθύνσεις, έτσι, της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας. Και αν δεν κάνω λάθος, με 8 σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, μαζί με εκπαιδευτικούς ιστορικούς, θα έχουν ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο ενημέρωσης και αφιέρωσης, βεβαίως, στον μεγάλο αγώνα που δώσανε οι πρόγονοί μας για να απολαμβάνουμε τους καρπούς της ελευθερίας σήμερα εμείς. Έτσι, κυρία Δημητριάδου. Σωστά. Ναι. Αυτό είναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, πείτε, δεν ξέρω, ολοκληρώστε εσείς και να πάρω το λόγο μετά στη συνέχεια. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται από τις δύο διευθύνσεις και από τους τρεις δήμους βεβαίως, για να ενημερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν οι νέοι, οι νεότεροι, αλλά και οι παλιότεροι από το μεγάλο επίτευγμα που έκαναν οι πρόγονοί μας, δημιουργώντας το σύγχρονο ελληνικό κράτος με όλες εκείνες τις αντίξωες συνθήκες που τότε φάνταζε ως κάτι το αδιανόητο. Έτσι. Ναι. Ναι, ο τίτλος της διημερίδας μας, διημερίδα είναι, το Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Απριλίου. Ο τίτλος λοιπόν είναι 1821, 200 χρόνια μετά. Όπως είπε και ο κύριος Καμπάνης, συμμετέχουν σχολεία και από την πρωτοβάθμια και από τη δευτεροβάθμια. Συγκεκριμένα, 8 σχολεία της πρωτοβάθμιας, δημοτική και νηπιαγωγία ακόμη. Και νηπιαγωγία, και μάλιστα. Ναι. Και τα νηπιά μας, έτσι. Ναι, βεβαίως, γιατί νομίζω ότι η παιδεία πρέπει να ξεκινάει από πάρα πολύ νωρίς, έτσι. Βεβαίως. Και έχουμε και 8 σχολεία της δευτεροβάθμιας, 4 γυμνάσια και 4 λύκεια. Τα θέματα των εργασιών που θα παρουσιαστούν από τα σχολεία έχουν αντιληφθεί και από τη γενική ιστορία του 19ου αιώνα, αλλά ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τοπική ιστορία, έτσι, αυτό θέλαμε περισσότερο. Και βέβαια για την παρουσίαση των εργασιών έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά ψηφιακά εργαλεία και λογισμικά. Άλλοι παρουσιάζουν με παρουσίαση PowerPoint, άλλοι έχουν φτιάξει βίντεο. Σας προσκαλούμε λοιπόν να έρθετε και να δείτε τις παρουσιάσεις των σχολείων, που πιστεύω έτσι δεν θα σας απογοητεύσουν. Τη δεύτερη δε ημέρα έχουμε εισηγήσεις ιστορικών. Θα δούμε τα πράγματα με τη ματιά των ιστορικών, ενώ την πρώτη μέρα τα βλέπουμε με τη ματιά των παιδιών. Θα μιλήσουν λοιπόν οι ιστορικοί ο πατέρας Αθανάσιος Βουδούρης και ο κύριος Εμμανουήλ Βαλσαμίδης. Θα μας μιλήσουν για την Επανάσταση στην Άουσα και την ευρύτερη περιοχή. Και ο κύριος Γρηγόριος Γιωβανόπουλος θα μιλήσει για τη συμβολή των Μακεδόνων του Καρατάσου στον αγώνα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συζήτηση με το κοινό. Μια πολύ ενδιαφέρουσα διημερίδα που θέλω να πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη τόσο στους παλιότερους, αλλά κατά κύριο λόγο στους νεότερους, γιατί διαπιστώνουμε τα τελευταία χρόνια και μακάρι να με διαψεύσετε, κυρία Δημητριάδου, ότι τα παιδιά μας γυρίζουν την πλάτη στην ιστορία, φτάνοντας στο σημείο να τα ρωτάμε τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου και την 28η και να μην το γνωρίζουν, έτσι. Να μας λένε την απελευθέρωση από τους Γερμανούς, να μας λένε, ξέρω εγώ, την απελευθέρωση από τους Ιταλούς και τι άλλο μπορούν ακόμη να σκαρφιστούν και να μας πούν, έτσι. Ναι, βεβαίως. Και πολύ περισσότερο θα δούμε, και μάλιστα ένα σχολείο, το
Δεν αναφέραμε τα σχολεία, ίσως θα ήταν σκόπιμο να αναφέρουμε και το ποια σχολεία συμμετέχουν. Τι λέτε, κύριε Καμπάνη? Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι. Και είναι πάρα είναι πολύ σημαντικό. Είναι το Δημοτικό Σχολείο Σταυρού, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας, το 10ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας, το 4ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βέρειας, καθώς και το Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας, και από νηπιαγωγία έχουμε το 3ο της Αλεξάνδρειας και το 4ο της Αλεξάνδρειας. Η Αλεξάνδρεια έχει την πρωτιά στα νηπιαγωγεία, βλέπετε. Ενώ από τη δευτεροβάθμια έχουμε το 2ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας, το Μουσικό Σχολείο Βέρειας, το Γυμνάσιο Μελίκης και το 1ο Γυμνάσιο Νάουσας, το Λάπιο. Το 5ο ΓΕΛ, έχουμε δύο παρουσιάσεις μάλιστα από το 5ο ΓΕΛ, το 4ο ΓΕΛ και το ΓΕΛ Πλατέως Κορυφής. Πρέπει να πω ότι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον και άλλα σχολεία, τα οποία δεν μπόρεσαν τελικά έτσι να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα, γιατί δεν μπορούσαν να προσαρμόσουν στο στενό χρονικό πλαίσιο της παρουσιάσης τους. Αλλά υπήρξε ενδιαφέρον και από αρκετά άλλα σχολεία. Ναι, και αυτό που είναι ενδιαφέρον και θα το θίξουν αύριο από το 4ο ΓΕΛ, έτσι, είναι και η τοπική ιστορία και κατά πόσον έτσι δίνεται έμφαση και στο σχολείο για αυτήν και κατά πόσο γνωρίζουμε την τοπική μας ιστορία. Το ενδιαφέρον, κύριε Δημητριάδου, που δείξαν τα σχολεία, δείξανε οι δάσκαλοι ή οι μαθητές? Γιατί το σημαντικότερο είναι οι μαθητές να δείξουν το ενδιαφέρον. Οι δάσκαλοι σίγουρα είναι ευαισθητοποιημένοι, γνωρίζουν, αυτή είναι η δουλειά τους άλλωστε. Το θέμα είναι τα παιδιά μας να ευαισθητοποιηθούν. Και πείτε μας λοιπόν, βεβαίως, αυτή την ευαισθητοποίηση. Βεβαίως, αλλά οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, ο ρόλος τους είναι και να εμπνέουν τα παιδιά και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει και έχουν, ναι, νομίζω έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και παιδιά. Ναι. Εκδήλωσαν ενδιαφέρον τα παιδιά, έτσι. Αυτό είναι, ναι, πολύ θετικό σε μια κρίσιμη περίοδο που διανύει η πατρίδα μας, γιατί βιώνουμε δυστυχώς πολλά τα τελευταία χρόνια, πλήττεται η πατρίδα μας από πολλές πλευρές, εξωτερικά, εσωτερικά, οικονομικά, μεταναστευτικό, εντός και εκτός μεταναστευτικό, μετανάστευση Ελληνόπουλων, εισρωή ξένων στη χώρα. Βλέπουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και σίγουρα είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά μας να γνωρίζουν ότι είναι Έλληνες, ότι υπάρχει μια ιστορία και μάλιστα ιστορία χιλιάδων ετών. Και είναι πολύ σημαντικό και πολύ ουσιαστικό και πολύ κρίσιμος ο ρόλος και ο δικός σας, των εκπαιδευτικών. Βεβαίως, βεβαίως. Βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό είναι να μην μείνει κανείς έτσι σε στενά, στη στενή εθνικιστική οπτική, όσον αφορά το εθνικό φρόνημα, αλλά έτσι στον αναστοχασμό μας 200 χρόνια μετά, έτσι να σταθούμε περισσότερο στις αξίες, στις αξίες ζωής, έτσι, που βλέπουμε να υπήρχαν εκείνη την εποχή και να σκεφτούμε έτσι γύρω από αυτά τα θέματα. Ναι. Ο Μέγα Αλέξανδρος έλεγε ότι Έλληνας είναι αυτός που ασπάζεται τις αρχές και τις αξίες του ελληνισμού. Άσχετα αν ήσουν Έλληνας ή όχι, σε θεωρούσε Έλληνα εάν είχες τις αρχές και τις αξίες του ελληνισμού. Εάν δεν είχες τις αρχές και τις αξίες του ελληνισμού και Έλληνας να ήσουν, δεν σε θεωρούσε βάρβαρο, έτσι, την εποχή εκείνη, πάντοτε μιλάμε έτσι. Άρα λοιπόν, ανεξάρτητα το τι ο καθένας, η Ελλάδα και ο ελληνισμός έχει προσφέρει πολιτισμό, παιδεία, έχει προσφέρει αρχές, αξίες, έτσι, πολλά στην παγκόσμια κοινότητα και βέβαια αυτά ενέπνευσαν και εμπνέουν τον ελληνισμό. Και αυτές οι αξίες ήταν που ενέπνευσαν και τους αγωνιστές της Επανάστασης του 1821 για να απελευθερωθούμε από τον τουρκικό ζυγό. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, κυρία Δημητριάδου? Ναι, βεβαίως. Αυτά ήταν που ενέπνευσαν όλους εκείνους που 400 χρόνια ήταν σκλαβωμένοι, δεν ξέχασαν, δεν ξέφυγαν από την προσπάθεια, μάλλον ξέφυγαν από την προσπάθεια που γινόταν τότε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία να τους αλλαξοπιστήσει, να τους εμποτίσει τις αρχές του Οθωμανισμού
και τις αξίες εκείνες, μείναν όμως σταθεροί στις αρχές και τις αξίες του ελληνισμού, αυτές οι οποίες κράτησαν την πατρίδα μας, τη χώρα μας, το έθνος μας για χιλιάδες χρόνια εδώ που είναι. Και που βεβαίως είμαστε υποχρεωμένοι έναντι των παιδιών μας και έναντι βεβαίως όλων των προγόνων μας να διατηρήσουμε την ακεραιότητα των αρχών και των αξιών αυτών που μας δίδαξαν και μας μετέφεραν μέσα από τις χιλιάδες χρόνια οι προγονείς μας. Και αυτό νομίζω ότι έχει και ως αξία και νομίζω ότι γι' αυτό γίνεται και αυτή η επέτειο των 200 ετών που νομίζω ότι δεν είναι μόνο για τα 200 χρόνια του ελληνισμού αλλά γενικότερα για τον ελληνισμό. Άλλωστε γιορτάζουμε και τα 2.500 χρόνια από τις μεγάλες μάχες του ελληνισμού απέναντι στην Περσική Αυτοκρατορία, έτσι. Είναι τα 2.500 χρόνια από το έπος του Λεωνίδα, του Θεμιστοκλή και όλων αυτών. Άρα συνέπεσαν τα 200 χρόνια και με τα 2.500 χρόνια του ελληνισμού. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη στιγμή για να τονίσουμε κάποια πράγματα στα παιδιά μας, να τα ευαισθητοποιήσουμε και φυσικά βέβαια σε καμιά περίπτωση άλλο ο πατριωτισμός και άλλο ο εθνικισμός, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ναι. Έτσι, το να είσαι πατριώτης δεν σημαίνει εθνικιστής, έτσι. Όπως και το να είσαι εθνικιστής δεν σημαίνει ότι είσαι πατριώτης. Και πρέπει αυτή τη λεπτή γραμμή να την ξεχωρίσουμε, να τη διαχωρίσουμε και να μην ισοπεδώνουμε ούτε προς τη μία πλευρά ούτε προς την άλλη. Και εσείς εκπαιδευτικοί έχετε ένα μεγάλο ρόλο που θα πρέπει να τον επιτελέσετε και να μεταφέρετε στα παιδιά τον υγιή πατριωτισμό και την υγιή σχέση του Έλληνα με τις αρχές και τις αξίες της ελευθερίας, του πατριωτισμού, της αυτοθυσίας και της προσφοράς. Και της αλληλεγγύης. Και της αλληλεγγύης, βεβαίως. Αναφυσβήτα. Αλλά η αλληλεγγύη θα πρέπει να είναι εκατέρωθεν, όχι μονόπλευρη. Έτσι. Βέβαια, ναι. Και να μην επιχειρείται μέσω ξένων η υποδούλωση της χώρας με άλλο τρόπο. Γιατί το είδαμε αυτό με πρόσχημα το προσφυγικό και το μεταναστευτικό να το εργαλειοποιεί στο έπακρο η εξανατολών χώρα μας η οποία επιβουλεύεται την πατρίδα μας. Έτσι. Οπότε θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε αυτό το κομμάτι, διότι ναι, ο ανθρωπισμός και ελεγγύει από τη μία πλευρά, αλλά όταν η άλλη το χρησιμοποιεί για να σε υποδουλώσει, θα πρέπει να είσαι λίγο περισσότερο προσεκτικός και να ελέγχεις λίγο περισσότερο και αυτούς που μπαίνουν μέσα και με ποιο σκοπό μπαίνουν. Διότι είδαμε να μπαίνουν στη χώρα μας και ούκο λίγοι τσιγαντιστές, ούκο λίγοι πράκτορες της γείτονος και ούκο λίγοι που να επιβουλεύονται την πατρίδα μας. Οπότε θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και προς αυτήν την πλευρά, αλλά βεβαίως δεν πρέπει να χάσουμε τον ανθρωπισμό μας και την ανθρωπιά μας, γιατί από αυτό χαρακτηριζόμαστε. Αν δεν κάνω λάθος ή αν έχετε κάποια διαφορετική άποψη, βεβαίως σεβαστή και ο καθένας έχει τη δική του άποψη για όλα τα ζητήματα και όλα τα θέματα. Άλλωστε πολλοί είναι αυτοί που είπαν ότι και η Επανάσταση κακώς έγινε. Πολλοί είπαν ότι καλύτερα να ήμασταν μία επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το είδαμε και αυτό, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Το διαβάσατε και το γνωρίζετε. Και μάλιστα από ανθρώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, όχι ανθρώπους, ξέρω εγώ, του χωραφιού ή της κοινωνίας των αγραμμάτων. Είδαμε ανθρώπους πολύ υψηλά μορφωτικά να ισχυρίζονται και να λένε ότι κακώς έγινε η Επανάσταση και ότι καλύτερα θα ήμασταν μέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οπότε
Για αυτούς κακώς γίνονται αυτές και οι εκδηλώσεις των 200 ετών. Οπότε έχετε έναν επιπλέον ρόλο για να δώσετε απαντήσεις και σε αυτές τις αιτιάσεις κάποιων. Οπότε τώρα το Σάββατο τι ώρα ξεκινάμε? Το Σάββατο ξεκινάμε στις 9.30 και θα είναι μέχρι τις 1.30 η παρουσίαση των παιδιών, ενώ την Κυριακή ξεκινάμε στις 11. 11 μέχρι τι ώρα, όσο πάει από τη συζήτηση? Μέχρι τις 1.00, 1.00 και εξαρτάται από τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Οι παρουσιάσεις των ιστορικών είναι μέχρι τις 1.00 παρά και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συζήτηση. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι υπάρχει μία πολλή προεργασία για να γίνει αυτό το πράγμα. Από πότε έχει ξεκινήσει αυτή η προεργασία, κυρία Δημητριάδου? Από το Φεβρουάριο. Από το Φεβρουάριο, μάλιστα. Έχουμε δηλαδή 2 μήνες και που ναι. Φαντάζομαι ότι θα ήταν πολύ δύσκολο, διότι δεν είχατε και τα παιδιά, δεν έχετε τη διαζώσης παρουσία. Θα πρέπει να συζητάτε πάρα πολύ δύσκολο, πρέπει να πω, και νομίζω ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν έκαναν άθλο και σίγουρα θα είχαν ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα αν είχαν τη δυνατότητα, αν λειτουργούσαν τα σχολεία διαζώσης και είχαν τη δυνατότητα να βρίσκονται με τα παιδιά και να δουλεύουν μαζί στο σχολείο. Πάντως αξίζετε συγχαρητήρια για αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, πέρα για πέρα αντίξωες, το να προσπαθείτε να οργανώσετε όλη την ημαθία, 8 σχολεία, ιστορικούς, εκπαιδευτικούς, για να γίνει αυτή η οργάνωση μόνο με ένα τηλέφωνο ή με έναν υπολογιστή, καταλαβαίνουμε ότι πόσο δύσκολο, και όταν μάλιστα έχεις να κάνεις και με παιδιά του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου. Άντε του Δημοτικού, κάτι μπορεί να γίνει. Τώρα με τα μικρούλικα του Νηπιαγωγείου να μπορείς να οργανωθείς και να παρουσιάσουν χωρίς να έχεις τη δυνατότητα να είσαι εκεί, να τα πεις, να τα δείξεις, να τα καθοδηγήσεις. Πραγματικά αξίζεται, πολλά συγχαρητήρια. Και είμαστε... Ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους των εκπαιδευτικών, φράσω. Και είμαστε, και είμαστε υπόχρεοι. Γιατί βεβαίως οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί οι οποίοι έτσι, σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος αυτών των παρουσιάσεων. Ναι. Όντως, πράγματι, οι εκπαιδευτικοί σήκωσαν το μεγάλο βάρος, όπως και... Και τα παιδιά βεβαίως. Ναι. Σε αυτούς έτσι, οφείλεται το αποτέλεσμα το οποίο θα δούμε. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τότε θα περιμένουμε το Σάββατο με μεγάλη χαρά. Μπορεί να γίνει και αναμετάδοση, αν θέλει, δηλαδή αν θέλουμε ως μέσο ενημέρωσης να το προβάλλουμε μέσα από την δική μας ιστοσελίδα. Νομίζω πως όχι. Παρ' όλα αυτά αυτό να το συζητήσουμε σε επόμενο χρόνο. Ωραία. Νομίζω πως όχι. Ναι, όχι απλά. Ναι, δηλαδή δεν έχουμε σκοπό έτσι. Όχι μόνο δεν έχουμε σκοπό, επειδή έτσι θα συμμετέχουν και κάποια παιδιά, λίγα βέβαια σχετικά, δεν έχει αυτό όμως σημασία. Καλό ήταν για την προστασία έτσι, για εκπαιδευτικούς σκοπούς μπορεί να δειχτεί κάποιο έτσι, οπτικό, ακουστικό υλικό σε κάποια άλλη έτσι, εκπαιδευτική συνάντηση, αλλά έτσι, στον αέρα δεν θα θέλαμε να βγει. Πολύ ωραία. Μπορεί να το παρακολουθήσει κάποιος από την διεύθυνση που δίνεται? Βεβαίως. Μπορεί, μάλιστα. Πολύ ωραίο. Θα το παρακολουθήσουμε από εκεί. Θα το παρακολουθήσουν γονείς δηλαδή οπωσδήποτε, οι συγγενείς των παιδιών ναι. Που συμμετέχουν ή και άλλοι που ενδιαφέρονται. Και βεβαίως τη δεύτερη μέρα που είναι η εισηγήση των ιστορικών είναι ανοιχτό σε όλο το κοινό. Έτσι. Μάλιστα. Οποιοςδήποτε ενδιαφέρεται για αυτά τα θέματα. Ναι. Μάλιστα. Μπορεί να το παρακολουθήσει και είναι ευπρόσδεκτος εννοείται. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ κύριε Δημητριάδου. Να σας χαρούμε προκαταβολικά για την προσπάθειά σας. Και πιστεύουμε... Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Και πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι εξίσου πολύ καλό με την προσπάθεια που κάνετε. Το ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ημέρα και σε εσάς.